Είναι γνωστό ότι η τουρκική αμυντική βιομηχανία κατασκευάζει εκτός από οπλικά συστήματα, μέσα και πυρομαχικά. Η δοκιμή των ΜΑΜΤΗ σε πολεμικές συνθήκες. Σε σχετικό άρθρο του τουρκικού μέσου μαζικής ενημέρωσης επιχαίρει για τις επιδόσεις των έξυπνων πυρομαχικών ΜΑΜΤΗ που αναπτύχθηκαν από τη Ρόκετσαν με εθνικούς πόρους στο πεδίο της μάχης, επισημένοντας μεταξύ άλλων: «Το ΜΑΜΤΗ που χρησιμοποιήθηκε στο Ακίντσι Τίχα χρησιμοποιήθηκε σε επιχειρήσεις». Η πρώτη δοκιμή βολής του ΜΑΜΤΗ Mini Smart Ammunition που αναπτύχθηκε από τη Ρόκετσαν, ειδικά για πλατφόρμες οπλισμένων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων σύχα με βάση τα πυρομαχικά Τέμπερ 81, αναπτύχθηκε από την Μπαϊρακτάρ Ακίντσι Τίχα τον Απρίλιο του 2021. Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, το ΜΑΜΤΗ πέτυχε το καθεστώς του Combat Proven με τη χρήση του σε διαστημοριακές αεροπορικές επιχειρήσεις. Το ΜΑΜΤΗ, το οποίο ζυγίζει 4 φορές περισσότερο από τα πυρομαχικά ΜΑΜΕΛ που αναπτύσσονται ενεργά από τουρκικά UAV και εξάγονται σε περισσότερες από 40 χώρες, μπορεί να προκαλέσει πολύ πιο καταστροφικά αποτελέσματα στον στόχο με την αντίστοιχη κεφαλή MK81. Το βεληνικές των πυρομαχικών ΜΑΜΤΗ διαμέτρου 230 χιλιοστών είναι μεταξύ 30 και 80 χιλιόμετρων ανάλογα με την ταχύτητα και το ύψος της πλατφόρμας βολής. IR αναζητητής για ΜΑΜΤΗ. Νέα είναι καθοδόν για τα πυρομαχικά ΜΑΜΤΗ, τα οποία σήμερα χρησιμοποιούν GPS κάθετος INS στο ενδιάμεσο στάδιο και κεφαλή αναζήτησης λέιζερ στο τερματικό στάδιο. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη δοκιμή βολής των πυρομαχικών ΜΑΜΤΗ με Imagine Infrared IR Seeker. Χάρη στην κεφαλή αναζήτησης IR, το ΜΑΜΤΗ μπορεί να εμπλέκεται χωρίς να χρειάζεται ο χειριστής να σημαδεύει συνεχώς τον στόχο με λέιζερ. Από την άλλη πλευρά, το ΜΑΜΤΗ, το οποίο διαθέτει αμφίδρομη σύνδεση δεδομένων, μπορεί να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στις στοχευμένες ενημερώσεις πληροφοριών χάρη στην ικανότητα του Man in the Loop. Οπωσδήποτε, τα έξυπνα τουρκικά πυρομαχικά ΜΑΜΤΗ ενισχύουν την αποτελεσματικότητα φωνικότητα των μαχητικών αεροσκαφών της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας και των UAV των γειτόνων. Η μεγάλη τους εμβέλεια, το χαμηλό κόστος και το μικρό βάρος τους τα καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικά και αποτελεσματικά ταυτόχρονα. Μία άλλη τέλος σημαντική παράμετρος είναι ότι η Τουρκία διαμορφώνει νέα δόγματα τακτικής χρησιμοποίησης των οπλικών συστημάτων μέσων και πυρομαχικών της σε πολεμικές συνθήκες κατά των Κούρδων του PKK, YPG, σε Βόρειο Ιράκ και Συρία, αποκομίζοντας εμπειρίες και διορθώνοντας λάθη και παραλήψεις. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.